γνωστική. Λόγαδες και γραμματική για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί. Σε πουλήσω. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρασκευή 21 Οκτωβρίου, είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 10, επί του πιεστηρίου και όπως κάθε Παρασκευή, δίχως τον Μάκη Κουρίου, ο οποίος ετοιμάζει το παρόν της Κυριακής, αλλά με ένα εκλεκτό πάνελ και δημοσιογράφων, συναδέλφων και πολιτικών, τους οποίους θα παρουσιάσουμε σε λίγο, για να δούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα έως καυτή πολιτική επικαιρότητα. Να ξεκινήσω από τους συναδέλφους δημοσιογράφους, εξ αριστερών μου, Πάνος Μαυρίδης από το newdeal.gr. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και ο Γιάννης Χριστάκος, εκλεκτός συνάδελφος, πολιτικός συντάκτης. Κύριοι συνάδελφοι, σήμερα είχαμε εξελίξεις. Καταρχήν την πρεμιέρα της διαπραγμάτευσης για την δεύτερη αξιολόγηση. Ο κύριος Εκφλίδης Τσακαλώτος είδε τους θεσμούς και η ελπίδα είναι ότι την Δευτέρα θα αποφασιστεί από το Euroworking Group η εκταμίευση της υποδόσης από την αρχική δόση των 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ενώ αυτό συνέβαινε στην Αθήνα, ο Πρωθυπουργός έδινε μάχη στις Βρυξέλλες και στις συναντήσεις που είχε με Μέρκελ και Ολάντ, προκειμένου να πετύχει μια ρύθμιση του χρέους μέχρι το τέλος του χρόνου. Τελικά ο κύριος Τσίπρας είπε ότι την περιμένει για τον Ιανουάριο. Εδώ βεβαίως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Γίνονται πιο περίπλοκα για το τι ακριβώς θα περιλαμβάνει αυτή η ρύθμιση. Και ενώ πάντοτε βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ στα καθημάς στην Ελλάδα το σύριαλ, το θρίλερ όπως έχει εξελιχθεί, το οποίο είναι και δικαστικό αλλά και πολιτικό για το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και για τον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες. Να ξεκινήσουμε από την διαπραγμάτευση, αν υπάρχει καλό νέο και αν θα πάρουμε τουλάχιστον τη Δευτέρα τα 1,7 δις. Που απομένουν πάνω. Αυτά θα τα πάρουμε. Το ευχάριστο είναι η παρουσία του Πρωθυπουργού στις Βρυξέλλες, όπου παρατήρησαμε άλλη μια έτσι μεγάλη αλλαγή, μετάλλαξή του από τη φρασιολογία και τη ρητορική που ακολούθησε την προηγούμενη εβδομάδα στο συνέδριο, όπου είχε σηκώσει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη του χρέους. Σήμερα στις δηλώσεις του δεν έκανε καμία αναφορά στη λέξη χρέος. Αντιθέτως, εστίασε στην ανάγκη να μπει η Ελλάδα επιτέλους στην ποσοτική χαλάρωση, το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης του Μάριο Ντράγκη. Μπας και προλάβουμε να δούμε και εμείς κάποια έτσι θετικά αποτελέσματα την ώρα που σε όλη την Ευρώπη βρέχει φθηνό χρήμα, στην Ελλάδα εμείς κρατάμε ομπρέλα. Πάντως να πούμε ότι καταρχήν το πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης έτσι κι αλλιώς διαρκεί μέχρι τον Μάρτιο, αν και εκφράζονται ελπίδες ότι ο Μάριο Ντράγκη μπορεί να το επεκτείνει, χωρίς όμως να είναι και βέβαιο. Έτσι. Ναι, αλλά εκεί έπρεπε να έχουμε μπει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και δεν μπήκαμε. Δεν έχουμε μπει, με αποτέλεσμα. Όμως με τα 80 δις το μήνα που δίνει τώρα. Έτσι. 80 δις έτσι κι αλλιώς δεν θα τα δίνει για την Ελλάδα, είναι για όλο το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ό,τι αναλογούσε στην Ελλάδα. Μικρότερο το μέγεθος. Το θέμα είναι ότι αυτή η εξέλιξη θα είναι πάρα πολύ θετική, διότι θα μπορούν οι ελληνικές τράπεζες να έχουν ρευστότητα χρήμα για να το δώσουν και στις επιχειρήσεις οι οποίες δανείζονται με πολύ ψηλά επιτόκια, γεγονός που τις καθιστά μη ανταγωνιστικές, όπως είπε και ο επικεφαλής του Ομίλου Μυτιλινέου, ο κύριος Μυτιλινέος. Ότι δεν θα μείνει ελληνική επιχείρηση. Αν συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ανταγωνιστικές ελληνικές επιχειρήσεις και είναι ευάλωτες στις ξένες. Γιάννη, τι λένε οι πληροφορίες, θα την πάρουμε την υποδόση της δόσης τη Δευτέρα? Ναι, νομίζω και ο Πρωθυπουργός της δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες, στους δημοσιογράφους εκεί μιλώντας, τους είπε ότι τα τεχνικά ζητήματα που υπήρχαν έχουν λυθεί και άρα θεωρούμε ότι το θέμα αυτό είναι λήξαν ως προς τα λεφτά της πρώτης αξιολόγησης. Μάλιστα, είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα πάνε και στην αγορά, όπως ξέρουμε για ποιο κωδικό είναι. Με τι περαιτέρω θυσίες, τι λένε οι πληροφορίες και οι συνάδελφοι? Από εδώ και πέρα έχουμε τη δεύτερη αξιολόγηση. Μάλλον να δούμε πώς πήγαν σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε προλάβει να μαζέψουμε από εκεί. Οι κουβέντες που είχε ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο, έτσι, γιατί η Σύνοδος ασχολήθηκε με το προσφυγικό.
Φαίνεται ότι και η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Ολάντ, παρά το γεγονός ότι κρατάνε πολύ κλειστά τα στόματά τους για αυτές τις επαφές. Ας πούμε ότι έγιναν οι δύο συναντήσεις, δεν έκανε δηλώσεις ούτε η κυρία Μέρκελ ούτε ο κύριος Ολάντ. Υπήρξε διαρροή από το περιβάλλον του Έλληνα Πρωθυπουργού ότι ο κύριος Ολάντ είναι υποστηρικτικός στο αίτημα της Ελλάδας για ρύθμιση του χρέους. Το αναμέναμε αυτό. Είναι πάντοτε πιο θετικός απέναντι στην Ελλάδα, ενώ δεν υπήρξε καμία αναφορά από την κυρία Μέρκελ. Μάλιστα, όταν της έγινε ερώτηση, απάντησε ότι δεν θέλει να πει κάτι για αυτό το ζήτημα. Σφίγγα δηλαδή η κυρία Μέρκελ. Σωστά. Τώρα, αν αυτό είναι καλό ή όχι, με δεδομένο ότι εκεί τα κλειδιά τα κρατάει ο Σόιμπλε, μένει να φανεί. Οι αποφάσεις για τα θέματα τα οικονομικά λαμβάνονται στο Eurogroup, που εκεί η πρωτοκαθεδρία την έχει ο Σόιμπλε, αλλά και από την άλλη πλευρά. Για ποιον Ολάν μιλάμε, το πολιτικό κεφάλαιο του κυρίου Ολάν είναι σαφώς πεσμένο και ίσως σε μερικούς μήνες να μην μιλάμε. Το σημαντικό είναι σήμερα ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι στην σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου, ξαναλέω σύμφωνα με κάποιες κουβέντες που έγιναν με συναδέλφους μας εκεί, ότι στη σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου θα εξεταστούν αυτά τα ζητήματα και ενδεχομένως και το πακέτο των ετοιμάτων της Ελλάδας για τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους. Και εμείς να συμπεράνουμε από αυτό ότι μέχρι τότε θα πρέπει βάσει του προγράμματος που υπάρχει έτσι να κλείσει και η δεύτερη αξιολόγηση για να μπορέσουμε να πάμε ως εκεί. Είναι θετικό. Εάν η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, οι κυβερνητικοί κύκλοι λένε ότι μέχρι τον Δεκέμβρη θα μπει στο τραπέζι ενδεχομένως, αν όλα πάνε καλά, και το θέμα του χρέους, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι θετικό. Αρκεί να συμβεί κάτι τέτοιο, διότι είναι βέβαιο ότι για τη χώρα όφελος έχει και την αξιολόγηση της να κλείσει και το πρόγραμμα να προχωράει και η ρύθμιση του χρέους να ξεκινά. Η αξιολόγηση θα κλείσει αλλιώς, αν κάνουμε τη δουλειά μας σωστά. Προφανώς ανάπτυξη δεν πρόκειται να κάνουν τη δουλειά. Μάλιστα. Και αν την κάνουν τη δουλειά, νομίζω ότι θα μπορέσουν και οι ξένοι να δώσουν κάτι, δεδομένου ότι δεν θέλουν να έχουν το ελληνικό πρόβλημα στα πόδια τους μέσα στις. Ναι, να ρύθμιση χρέους χωρίς νέο πρόγραμμα. Αυτό θα το συζητήσουμε και με τους υπόλοιπους καλεσμένους. Τεχνικά κάτι θα ήθελα. Εκ δεξιών μου, ο κύριος Στάθης Πανταζής, δικηγόρος και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Η κυρία Ζέτα Μακρύ, πρώην υφυπουργός Υγείας, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και γραμματέας του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής. Καλησπέρα, κυρία Μακρύ. Καλησπέρα. Γιάννης Μοίρας, γραμματέας των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα. Και ο κύριος Χρήστος Σύνδρεβέλης, γραμματέας δημοσίων σχέσεων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, που έχουν και εκείνη τα ζητήματά τους. Να ξεκινήσω όμως από τον κύριο Πανταζή. Σήμερα, κύριε Πανταζή, μια και είσαστε και από το ΣΥΡΙΖΑ, τι περιμένουμε? Περιμένουμε ότι την Κυριακή να εκλεγεί νέος γραμματέας. Θα είναι ο κύριος Ρήγας τελικά? Συμμετείχατε στο συνέδριο, είδατε και τους διαδρόμους, είδατε και τους συσχετισμούς που φτιάχνονταν. Υπήρξαν πληροφορίες ότι ο Πρωθυπουργός θα ήθελε κάποιον από τους κορυφαίους υπουργούς που έχει, ότι τελικώς δεν προέκυψε. Πάμε για τον κύριο Ρήγα. Σταθμό πριν από τον ανασχηματισμό. Θα περιμένουμε την σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής που θα γίνει την Κυριακή. Οπότε εκεί θα δούμε και τις προτάσεις των προτινόμενων προσώπων. Τι να σας πω, εγώ δεν έχω καμιά πληροφορία περισσότερη από ό,τι έχετε εσείς. Θεωρώ ότι πάντα οι δικές πληροφορίες είναι πιο έγκυρες και από τις δικές μας. Όχι, αφού εσείς λοιπόν, συνέδριο, γνωρίζετε εκεί πέρα. Εμείς πάντως. Τι φτιάχτηκαν στο συνέδριο. Και η θητεία του Παναγιώτου Ρήγα ήταν πάρα πολύ πετυχημένη. Και θεωρούμε ότι υπάρχουν και. Χωρίς να προδικάζει τίποτα αυτό που λέω, υπάρχουν άξια στελέχη σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ να λάβουν αυτό το βασικό όργανο, ίσως το κορυφαίο όργανο του κόμματός μας, που είναι η Κεντρική Επιτροπή. Θα τα δούμε όλα την Κυριακή αυτά. Και πολιτικό συμβούλιο θα πρέπει να βγάλετε. Θα εκλεγεί και πολιτική γραμματεία, η οποία βέβαια και αυτή θα αξιολογηθεί και θα στελεχωθεί από ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια ιστορία στο ΣΥΡΙΖΑ και έχουν προσφέρει πολλά σημαντικά πράγματα στο κόμμα. Μάλιστα. Εκτός από την Παντοκρατορία του Τσίπρα, τι βγαίνει από τις εσωτερικές διαδικασίες που θα επιβεβαιωθεί ή όχι στις διαδικασίες των επόμενων ημερών? Κοιτάξτε, εμείς μπαίνουμε σε μια διαδικασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει πάρει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η κίνηση ή 53 είναι πια η ισχυρή τάση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ? Εμείς το καταστατικό μας είμαστε ένα κόμμα πολυτασικό. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι δεν δημιουργούνται κάποιες φράξεις ή οτιδήποτε άλλο. Δεν παίρνουν τέτοια δεδομένα. Ο πλουραλισμός σε εμάς στην αριστερά ήταν πάντα βασικό ιδεολογικό μας κομμάτι. Το ότι υπάρχουν κάποιες τάσεις σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες προτάσεις και πολλές φορές ο πλουραλισμός οδηγεί σε καλύτερη πολιτική πρόταση και πολιτική άποψη. Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει ότι το κόμμα είναι μοιρασμένο ή οτιδήποτε. Το κόμμα είναι ενωμένο και αυτό φάνηκε στο συνέδριο, όπου υπήρχε μία, ας το πούμε, αντιπροσώπευση της Κεντρικής Επιτροπής
που ουσιαστικά μπήκαν και νέα στελέχη μέσα στην Κεντρική Επιτροπή. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω ότι από πέρυσι που έκανε τις εκλογές, και μάλλον πριν τις εκλογές, μέχρι και τώρα το κόμμα ήταν απόν. Έρχεται εκ των υστέρων να επιβεβαιώσει, να επισφραγίσει τις κινήσεις τις οποίες πήρε, και τις αποφάσεις που πήρε ο Πρωθυπουργός, ενδεχομένως με μια ομάδα συνεργατών του. Κύριε Κουτσάνη, το κόμμα δεν ήταν ποτέ. Δεν θυμάμαι διαδικασίες όλο αυτό το διάστημα. Και ο Αλέξης Τσίπρας, να είστε σίγουρος ότι πάντοτε θεωρεί ότι το κόμμα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη δικιά μας πορεία και πάντοτε το κόμμα το έχει ψηλά. Λοιπόν, και πάντοτε το έχει μέχρι τώρα. Πάντοτε το έχει. Και αυτό το έχει αποδείξει. Στο επίπεδο των διεργασιών. Δεν είδα πολλές κεντρικές επιτροπές που να αποφασίζουν. Δεν είδα συνέδριο από πέρυσι τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο όπου ήταν έχουμε η αρχική αυτή. Έχουμε κάνει δύο συνέδρια. Στο πρώτο συνέδριο αποφασίσαμε. Το 13. Εντάξει, και πριν πάντες εκλογές το 15 το Σεπτέμβριο, αυτό που λεγόταν ήταν ότι αν θα διοικηθεί το συνέδριο. Και ότι θα γινόταν το φθινόπωρο, συγγνώμη, του 15. Αλλά καθυστέρησε ένα χρόνο. Δεν καθυστέρησε ένα χρόνο. Ουσιαστικά μπαίνουμε σε διαδικασίες. Και εκεί υπήρχε μια μεγάλη αντιπρόσωπη από μέλη μας όλη την Ελλάδα, όπου οι αποφάσεις οι οποίες πάρθηκαν ήταν πάρα πολύ σημαντικές, έτσι ώστε το κόμμα να έχει ενότητα, γιατί αυτό το κόμμα αντιπροσωπεύει ένα πολύ μεγάλο πλειοψηφικό κομμάτι του ελληνικού λαού και θεωρούμε ότι πρέπει πάντα να είναι μαζικό, αντιπροσωπευτικό και να εκφράζει βέβαια τη δημοκρατία που εμείς θεωρούμε σαν βασικό έμβλημα σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Μιας και μιλάμε για κομματικές διεργασίες, σήμερα επανιδρύεται η ΟΝΕΔ, κυρία Ζέτα Μακρύ. Ναι, ναι. Μπορώ να κάνω μια παρατήρηση, αλλά με πολύ σεβασμό, μπορείτε. Γιατί δεν οι εσωτερικές διεργασίες του ΣΥΡΙΖΑ νομίζω πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή από μένα που δεν ανήκω προφανώς εκεί. Εγώ θυμούμαι ότι ο Πρωθυπουργός μίλησε και είπε ότι δεν καταφέραμε δυστυχώς να γίνουμε ένα ενιαίο κόμμα, ότι τα μέλη μας έχουν τις διαφορετικές προτιμήσεις και τοποθετήσεις. Τώρα δεν τα λέω βερμπάτιμα, αλλά αυτό ήταν το νόημα και θυμούμε επίσης ότι πήρε και το λόγο και πολύ ενοχλημένο ζήτησε να αλλάξει μια απόφαση. Σε ό,τι μας αφορά, ναι, πράγματι έγινε η πρώτη. Γιατί, μιας και συζητάμε για τις αμφιλεγόμενες διεργασίες κομματικές, θα έλεγα ότι ο τρόπος με τον οποίο έκλεισε η προηγούμενη ΟΝΕΔ, ναι, θα έκλεισε εντός εισαγωγικών, έτσι, έβαλε κάποια, ναι, κάποιες σκέψεις ότι περί τη δημοκρατική, ναι, λειτουργία της νέας ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία. Ότι και ο τρόπος με τον οποίο η προηγούμενη ΟΝΕΔ προσπάθησε να κάνει το συνέδριό της, μάλλον δεν ήταν και η επιτομή της δημοκρατικής συμπεριφοράς. Οπότε, ναι, σε αυτή την συμπεριφορά, αυτή θα έπρεπε να είναι και η απάντηση. Αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα υπήρχε και μαζικότητα και συμμετοχή. Τα ξέρω, έχω πρωτογενή αντίληψη, ήταν ο γιος μου εκεί. Πολύ καλή, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Έτσι, είχαμε ομιλία σήμερα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σήμερα ήταν η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη και συνέχεια θα συνάρθουν και να διώσουν διαδικασίες. Όταν συμμετέχουν οι νεολαίες, όσο αντιλαμβάνεστε, είναι κάτι πάρα πολύ ενθαρρυντικό και είναι κάτι αναμενόμενο. Ναι, είχε και κάποιο παλμό από ό,τι είδα. Είχε και παλμό, είχε και μεγάλη συμμετοχή, είχε και καινούργια πρόσωπα και τη δέσμευση βεβαίως του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι όλοι αυτοί θα συμμετέχουν στις διαδικασίες εφ' εξής. Ναι, και επίσης είδαμε άλλη μια επίθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Τον χαρακτήρισε τον πιο παροχημένο Πρωθυπουργό της μεταπολίτευσης. Εχθρό της νέας γενιάς. Και άρα έτσι δεν είναι, να φύγει όσο δυνατόν γρηγορότερα. Επιμένετε στο αίτημα για εκλογές. Επιμένουμε στο αίτημα για τις εκλογές. Θεωρούμε τώρα, αυτό έχει χιλιοϋποθεί, ας το ξαναπώ κι εγώ, ότι η παραμονή αυτού του πολιτικού μορφώματος περισσότερο κακό κάνει. Αυτό που θα πρέπει να πείτε εσείς είναι τι θα κάνετε εάν γίνουν εκλογές και πάρετε την κυβέρνηση. Το τζαμ κόμμα. Ναι, 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 έτσι είναι. Το τζαμ κόμμα. Εξάμα το θεωρείτε ότι είναι πολιτικό μορφώμα. Το θεωρώ, το λέω, ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Αυτή η συγκυβέρνηση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξαρτήτων Ελλήνων είναι ένα πολιτικό παράδοξο. Το λέω και επιμένω. Ενδεχομένως να μην με τιμά κατά την εκτίμησή σας, θέλω να σας πω ότι για μένα είναι ένα πολιτικό παράδοξο αυτή η συγκυβέρνηση. Πολιτικό παράδοξο, δεν ξέρω, αυτό θα το απαντήσει ο κύριος Μοίρας που κάθεται δίπλα. Είναι πολιτικό παράδοξο, κύριε Μοίρα. Τι να πω, πολιτικό παράδοξο υπό ποια έννοια και υπό ποια μορφή. Θα έπρεπε να τοποθετηθώ εάν επεξηγείτε. Θέλετε να το εξηγήσω, εάν. Ναι, θα το ήθελα. Μολονότι αυτό σας δίνει έξτρα χρόνο, εάν ήθελε και ο Βλέπω ότι ο διάλογος είναι πολιτισμένος, άρα δεν θα σας πω κάτι τώρα. Ο χρόνος δεν. Καμιά φορά μπορεί να εκθέτει για εκείνον που μιλάει. Σημασία έχει το τι λέει και όχι σε πόσο χρόνο το λέει. Εγώ νομίζω ότι μια συγκυβέρνηση. Προσέξτε, μην εκθεθείτε λοιπόν με τον έξτρα χρόνο. Σας ευχαριστώ που για άλλη μια φορά προσπαθείτε να με προφυλάξετε. Είναι αυρό με τις κυρίες ο κύριος Μίλτερ. Ανάγκη προστασίας και με παλιούς φίλους και συναδέλφους. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Να πω εγώ που αναλαμβάνω και αυτό τον εξαιρετικό κίνδυνο να εκτεθώ. Αυτή η συγκυβέρνηση, η οποία σε ορισμένα ζητήματα διαφοροποιείται, όπως λόγω χάρη στο τέμενος, όπως χάρη στο σύμφωνο συμβίωσης, όπως χάρη στην κόντρα με την Εκκλησία με τα θρησκευτικά, που πάντοτε ως απομηχανίστε, όσο ο κύριος Καμένος σώζει τον κύριο Τσίπρα,
που σε όλα τα άλλα θέματα συντάσσεται απολύτως και τις οποίες κυβέρνησης, οι δυσμενείς επιλογές δεν θα μπορούσαν ποτέ να είναι πραγματικότητα αν δεν υπήρχε συντεταγμένη και συντονισμένη παρουσία των βουλευτών των ανεξαρτήτων Ελλήνων, εμένα πολιτικά με προβληματίζει και με δυσαρεστεί. Θεωρώ ότι γίνεται μόνο για τις ανάγκες της εξουσίας, για να έχουν όλα τα ωφέλη τα οποία πηγάζουν από την διαχείριση της εκτελεστικής εξουσίας και με βρίσκει πάρα πολύ αντίθετη. Το είπα ήπια, το είπα προσεκτικά, διατήρησα το πολιτισμένο ύφος. Οπότε αφού το προσδιορίσε η κυρία Μοίρα, προφανώς θα πρέπει να το προσδιορίσει. Πρώτα ο κύριος Μοίρας, γιατί είναι η σειρά του, εκτός να σας παραχωρήσει την. Ακούστε. Και μετά και εσείς, γιατί αφορά και τους δύο. Εάν παραχωρήσω χρόνο σε όλους, δεν θέλεις να μιλήσω εγώ. Όχι, θα φροντίσω να έχετε χρόνο, κύριε. Όταν άκουσε το συντρόφι σε σύντροφη, ο κύριος Παντελής που ήταν παρόν στο συνέδριο, όχι, ως προς το χρόνο, το χρόνο θα φροντίσω. Δεν είναι και η καλύτερη στιγμή σας. Εγώ το χάρηκα ιδιαίτερως. Ελπίζω, αν το χαρήκατε. Εμείς και εσείς να μας πείτε, να σας πω και εγώ εσάς συντρόφι, δεν τρέχει τίποτα. Δεν θα με πείτε όμως. Με την έννοια που είπε ο κύριος Καμένος, δεν θα με πείτε ποτέ. Το θέμα είναι αν θα πείτε εσείς τον κύριο Πανταζή. Εγώ σε καμία περίπτωση. Ακούστε. Και δεν έχει να κάνει με την προσωπική και την συναδελφική εκτίμηση προφανώς. Mm. Αλλά ποτέ... πολιτικά δεν έχουμε τίποτα κοινό. Οπότε, κύριε Μοίρα. Ποτέ δεν κρύψαμε ότι με τους συγκυβερνώντες, με τον μεγάλο εντός ή εκτός εισαγωγικών κυβερνητικό εταίρο, έχουμε διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες, αλλά έχουμε ένα κοινό σημείο πολιτικής συνάντησης το οποίο προσπερνά και ξεπερνά όρους παλιάς πολιτικής γεωγραφίας. Το σημείο συνάντησης το οποίο έχουμε είναι ο συντομότερος δυνατός απεγκλωβισμός της χώρας από την κατάσταση την οποία βιώνει εδώ και 7 περίπου χρόνια και βεβαίως η πάλη και η νίκη πάνω στο τέρας το οποίο κατασπαράσει τις άρκες της οικονομίας και της κοινωνίας επί 4 δεκαετίες, εκείνο το οποίο ονομάζεται διαφθορά και διαπλοκή. Μπροστά λοιπόν σε αυτό το μεγάλο διακύβευμα, προσπαθούμε να βάλουμε στην άκρη όσο είναι δυνατόν διαφορές και διαφοροποιήσεις, οι οποίες όντως υφίσταται εκεί, αναζητούμε πάντοτε όχι τη σολομόντιο λύση, αλλά τη χρυσή τομή. Αυτό βεβαίως προϋποθέτει ότι κάποιες φορές πρέπει και μπορεί να κάνει πίσω ένας και άλλοτε ο άλλος. Αρκεί το αποτέλεσμα να είναι το καλύτερο δυνατό, όχι για το όφελος των δύο συγκυβερνώντων κομμάτων και της κυβερνήσεως, αλλά του συνόλου του πολιτικού συστήματος και βεβαίως της κοινωνίας και της δημοκρατίας. Για παράδειγμα, η αποκλιμάκωση της έντασης στις σχέσεις μεταξύ πολιτείας και εκκλησίας, ή αν θέλετε κυβερνήσεως και κορυφής ιεραρχίας, με τη συμμετοχή και τη σύμπραξη του Προέδρου μας, είναι κάτι το οποίο εμείς αποτιμούμε, αξιολογούμε ως εξαιρετικά θετικό. Ήταν κάτι το οποίο δεν έπρεπε ούτως ή άλλως να υφίστατο, μολονότι το Σύνταγμα καθορίζει τη διακριτότητα των θεσμών και τη διακριτότητα των ρόλων. Θεωρείτε ότι λύθηκε αυτό το θέμα, πηγαίνοντας, ή απλά πήρε παράταση? Έχει μπει σε μία φάση κανονικότητος και σε μία φάση ομαλότητος. Και αυτό εξάλλου είναι και το ζητούμενο, κύριε Γκουτζάνη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα λεγόμενα πολιτικά παράδοξα, θα μου επιτρέψει να παρατηρήσω ότι κατ' εμέ παράδοξο είναι στο κόμμα το οποίο ίδρυσε ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο οποίος, όπως και ο διάδοχος Καραμανλής, ο Κώστας ο Καραμανλής, απεχθανόταν τα άκρα και τις ακρότητες, αυτό το κόμμα να φιλοξενεί στις τάξεις του ως πρωτοκλασσά τα πολιτικά στελέχη τον πρόεδρο της νεολαίας της χουντικής ΕΠΕΝ, τον πρόεδρο του ελληνικού μετόπου ενός λεπενικού ακροδεξιού ρατσιστικού μορφώματος, να φιλοξενήσει στις τάξεις του αρνητές της θυσίας των φοιτητών του Πολυτεχνείου. Για το τελευταίο που σας λέω, αν μπείτε στο YouTube και χτυπήσετε δύο λέξεις Άδωνης Πολυτεχνείο, θα καταλάβετε ακριβώς τι λέω. Παράδοξο είναι επίσης να συγκυβερνά επί 4 χρόνια με ένα κόμμα το οποίο επί δεκαετίες κατήγγειλε ότι έφερε την καταστροφή και στην οικονομία και στην κοινωνία. Ένα κόμμα το οποίο αρνήθηκε το 2009 να συνεργαστεί, να συμπράξει για την αποφυγή της διαφαινόμενης, της καλπάζουσας κρίσης,
Και βεβαίως ένα κόμμα το οποίο ήρθε και αλλάζοντας τη δημοσιονομική εικόνα ή το χάρτη της χώρας, μιλώ για την υπόθεση Ελστάτ Γεωργίου και ούτω καθεξής, όχι μόνο αποκαθήλωσε προηγούμενες κυβερνήσεις και πρόεδρους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά έβαλε τη χώρα σε μια αέναη, σε μια δραματική, σε μια τραγική περιπέτεια. Για μένα, κύριε Γκουτζάνη, και απευθύνομαι και στους άλλους εκλεκτούς συνομιλητές, αυτά είναι τα μεγάλα παράδοξα, τα οποία δυστυχώς τονίζω και λέω δυστυχώς, διότι μιλάμε αυτά για. Αυτά μπορεί να είναι παράδοξα και μπορεί να σας απαντήσει η κυρία Μαρκελίδα. Μιλάμε για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, που είναι ένας κρατεός θεσμός μέσα στο πολιτικό σύστημα. Εγώ θα σας έλεγα ότι είναι παράδοξο και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και από την πλευρά της δικής σας ότι συγκλίνεται σε μια μνημονιακή πολιτική. Δεν σημαίνει ότι την επιλέξατε. Θέλετε να ανοίξουμε ένα μικρό κεφάλαιο, ένα μικρό κεφάλαιο πάνω σε αυτό. Ξεκινήσατε αμφότεροι ως αρνητές των μνημονίων. Εάν θέλετε να ανοίξουμε ένα. Και καταλήξατε. Αν θέλετε να ανοίξουμε παρενθετικά ένα μικρό κεφάλαιο πάνω σε αυτό, ευχαρίστω να απαντήσω. Θα μου δώσετε όμως τη δυνατότητα να απαντήσω λίγο για τα στελέχη που είπε ο κύριος Σπύρος. Μόλις τελειώσουμε, δεν θέλω να τον διακόψω. Εδώ ήταν λίγο αυτό. Επειδή τα περιέγραψε, δεν είπα τίποτα τώρα για τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Εγώ θα απαντήσω όμως και για τους δύο. Δεν το κατονομάζω εγώ. Ναι. Εάν μπει και χτυπήσει Άδωνη Πολυτεχνείο, κατονομάζει ο ίδιο εαυτόν ω αρνητή τη θυσία των θητών Πολυτεχνείων. Θα ήθελα να τοποθετηθώ και για τα άλλα και κυρίω για αυτό όμω. Μόλι τελειώσει ο κύριο Μοίρα. Για ποιο από όλα. Θα πω εγώ τι θα απαντήσω. Θα μου πω, θέλετε ωστόσο να πω για τα μνημόνια, αντιμνημόνια. Όχι, εγώ είπα ότι αν υπάρχει ένα παράδοξο, το οποίο κατά την άποψή μου είναι και μείζον παράδοξο, ότι δύο κόμματα που ξεκίνησαν αντιμνημονιακά και σκληρά αντιμνημονιακά. Ανήλθαν και μπήκαν στην κυβέρνηση με αντιμνημονιακή πολιτική. Μου άλλο ένα λεπτό. Εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο είναι η. Δώστε μου άλλο ένα λεπτό λοιπόν να σας πω πάνω σε αυτό. Εφαρμοστές του μνημονίου και μάλιστα τι λένε έξω, ότι μια χαρά τα εφαρμόζουμε, δεν χρειαζόμαστε άλλο. Θα σας έλεγα, κύριε Μπουτζάνη, το εξής. Ότι από τις 25 Ιανουαρίου του 2015 μέχρι τις 12 Ιουλίου του 2015, δηλαδή επί 7 περίπου μήνες, καταβλήθηκε μία θαραλέα και σκληρή προσπάθεια ο ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητοι Έλληνες να μείνουν πάνω στο πρόγραμμα και στις θέσεις με τις οποίες πολιτεύθηκαν στις εκλογές του Ιανουαρίου αυτό του 2015. Αυτό εγώ τουλάχιστον δεν το αμφισβητώ και δεν θέλω να πω εκεί. Θέλω να πω ότι από. Μετά από 7 μήνες προσπάθειας λοιπόν, να. Και ενώ έχει απέναντί του να αντιμετωπίσει δύο ταυτόχρονα μέτωπα, την Τρόικα εξωτερικού και μια αντίστοιχη Τρόικα εσωτερικού, Νέα Δημοκρατία Πασόκ Ποτάμι, η οποία Τρόικα εσωτερικού, ενώ διαπραγματευόταν ο Πρωθυπουργός της χώρας και κλεισμένων των θυρών βρίσκονταν απ' έξω και έλεγε ο ένας, φέρε συμφωνία και ό,τι να είναι, Θεοδωράκης. Γεννηματά, έλεγε, πάρε στη ΛΟΚ, υπόγραψε τώρα. Νέα Δημοκρατία. Κάνατε όλα. Η Νέα Δημοκρατία. Μετά από 7 μήνες που διαπραγματευτήκαμε. Η Νέα Δημοκρατία. Στην στιγμή ενώ του είχαμε απέναντι, κάναμε τι. Θα σας πω. Υπογράψαμε το μνημόνιο και το υλοποιούμε. Αυτό δεν είναι το διαπραγματεύσιμο. Η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι αν δεν υπογράψει συμφωνία, έχω έτοιμες τις αστικές δυνάμεις του τόπου να κατεβούν στον δρόμο. Τα θυμάστε. Τα θυμίζω. Παρόλα αυτά. Παρόλα αυτά, υπό τόσο δυσμενείς συνθήκες, υπό συνθήκες ενός εικονικού πνιγμού, όπως μετέδιδαν οι κορυφαίοι ξένοι ανταποκριτές, το τρίτο μνημόνιο και το εφαρμόζεται. Η κυβέρνηση υπέγραψε μια συμφωνία, θέλετε μνημόνιο, να την πούμε βεβαίως μνημόνιο. Δεν αμφισβητείτε. Μεμοράντουμ ονομάζεται μνημόνιο. Η οποία είχε κάποιες τεράστιες διαφορές με προηγούμενες συμφωνίες που είχαν συναυθεί. Ήταν μια απαλυφή μέτρων 20 δις σύμφωνα με τα πλεονάσματα τα οποία είχαν συμφωνήσει η Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Ήταν ένα καλύτερο μνημόνιο, απλά, να σας απαντήσουν απλά αυτοί. Να φανταστούν όσοι μας παρακολουθούν ότι θα καλούνταν να καταβάλουν θυσίες πρόσθετες 20 δις. Κύριε Μαυρίδη, 20 δις έξτρα. Θα το ξαναπώ. 20 δις έξτρα, 20 δις παραπάνω. Ένα πακέτο Juncker, μία λύση για το χρέος, η οποία αυτή τη στιγμή νομίζω θα μιλήσουμε γι' αυτό και στη συνέχεια. Θα ξαναμιλήσουμε. Κοντοζυγώνει και πλην της σχολής Σόιμπλε. Όλοι οι υπόλοιποι είναι θετικά. Μόλις βάλει τελεία ο κύριος. Όλοι οι υπόλοιποι είναι θετικά διακείμενοι. Μεταπίδηση από το αγγλικό δίκαιο πίσω στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Και βεβαίως θα σας πω ότι από τη μία πλευρά είχαμε να κάνουμε με 7 μήνες αγώνα, ένας αγώνας ο οποίος επιβεβαιώθηκε στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν και δεύτερες εκλογές. Από την άλλη πλευρά θα σας πω και θυμίζω στους πολιτικούς συντάκτες πολιτικά γεγονότα.
Ο κύριος Σαμαράς το 2012 είχε 3 ζάπια, είχε 18 σημεία, είχε το διαφορετικό μείγμα πολιτικής, είχε το φάρμακο το οποίο σκότωνε τον ασθενή και ξέρετε κάτι, 17 Ιουνίου του 2012, απέκλεινε πολύ 7 η ώρα, ακούστε κύριε Μαυρίδη, θα σας πω, 7 η ώρα βγήκαν τα exit polls και 11 η ώρα το βράδυ, ενώ είχαν βγει τα πρώτα πραγματικά εκλογικά αποτελέσματα που επιβεβαίωνε τα exit polls, 4 ώρες μετά, χωρίς καν να βγει να διαπραγματευτεί. Πήγε στο Ζάπιο και κάνοντας τις νικητήριες, νικηφόρες δηλώσεις, είπε ότι ισχύουν στο ακέραιο οι δεσμεύσεις των προκατόχων μας και παίρνοντας αεροπλάνο και πηγαίνοντας στο Βερολίνο, είπε στην κυρία Μέρκελ, ουδείς αναμάρτητος. Συγκρίνεται λοιπόν, συγκρίνεται λοιπόν στην κρίση του τηλεθεατή, του Έλληνα πολίτη, η Α περίπτωση με τη Β περίπτωση. Εγώ λέω σε καμία περίπτωση. Επειδή το λέτε και επειδή τα πρέπει να πάω στον κύριο Συντρεβέλη που έχω στην υπομονή. Είπα κάτι που δεν ισχύει, είστε πολιτικός συντάκτης. Αυτά που είπα είναι αληθινά γεγονότα. Ήμουνα στο Βερολίνο όταν είχε πάει ο κύριος Σαμαράς και το άκουσα με τα αυτιά μου. Είναι αληθινά γεγονότα. Όπως άκουσα με τα αυτιά μου και τον Πρωθυπουργό που είπε ότι είχα αυταπάτες. Ο ένας είπε, πότε κύριε Χρήστα. Επιτρέψτε μου, κύριε, θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό. Ο σκοπός δεν είναι μόνο προορισμός. Είναι και η διαδρομή. Είναι και η διαδρομή. Είναι η προσπάθεια. Είχα αυταπάτες. Αν μου επιτρέπετε. Ο λαός έχει δει και τα δύο. Κύριε Χριστάκο, και ψήφισε φυσικά. Κύριε Χριστάκο, συγγνώμη λίγο. Επειδή εσείς δύο ίδιες φωνές. Θεωρείτε με την εμπειρία που έχετε. Κύριε Χριστάκο, είπα κάτι που δεν ισχύει. Όχι, όχι, όχι. Δύο πράγματα θέλω να τα πω. Κύριε Πατέρα, θα ξαναρχίσω από εσά. Πρέπει να κλείσουμε το πρόβλημα. Θεωρείτε τόσο έμπειροι πολιτικοί συντάκτες που είστε. Αφήστε με λίγο. Δεν θα σα θερήσω τρίτη συμφωνία η μνημόνια που έγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, όχι, δεν θα τόσο επώδυνο. Αλλά θα πάρω χρόνο και θα τα δούμε. Και το δεύτερο. Θα μιλήσετε. Μπορούσαμε να κάνουμε καμιά άλλη επιλογή. Δεν θα σας απαντήσει κανείς. Με τον ίδιο τρόπο δεν είχα. Αυτή που είχατε σκεφτεί μπορούσατε. Θα μου επιτρέψετε να πάω στον κύριο Χρήστο Συντρεβέλη, που είναι ο γραμματέας των δημοσίων σχέσεων της ΠΟΑΣΗ, ο οποίος ακούει με υπομονή, γιατί μετά πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Μην τον βάλουμε στο δεύτερο. Θέλω να μην πολυκολογήσω στην σημερινή. Που έχουν και τα δικά τους πιο άμεσα προβλήματα που έχουν να κάνουν με το μισθολογικό. Εάν θέλετε να πάρετε και θέση πολιτική, πάνω σε αυτά παίρνετε. Η θέση αλλά και ο εξοδότης λοιπόν, που έχω και το συναδέλφους μου είναι διαφορετική. Δεν είναι άλλη από το να παρουσιάσω στην ελληνική κοινωνία τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες αστυνομικοί αυτής της χώρας. Ναι. Θα απευθυνθώ βεβαίως στους πολιτικούς, στους εκπροσώπους των κομμάτων που παρευρίσκονται σήμερα στο πάνελ. Αλλά θα μου επιτρέψετε να ανασύρω μία δήλωση του Υπουργού, του κυρίου Παπά, χτεσινή αν δεν κάνω λάθος, στην οποία είπε το αυτονόητο. Είπε ότι αναφορικά με τα κανάλια, που είναι και το ζήτημα των ημερών, ότι θα γίνουν σεβαστές η όποια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν γίνεται το ίδιο σεβαστή και είναι όντως παράδοξο για θέματα που αφορούν τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων. Και θα γίνω πιο συγκεκριμένος. Στη διάρκεια των ετών, στις περικοπές που είχαν στις περικοπές που είχαν λάβει χώρα στα μισθολογικά των αστυνομικών και των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, προσφύγαμε κάποια στιγμή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας λοιπόν έβγαλε μία απόφαση, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας μας, στο οποίο έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές που είχαμε υποστεί και όχι μόνο αυτό, αλλά έδινε και συγκεκριμένη κατεύθυνση και έλεγε ότι θα πρέπει αφενός να πάρουν οι αστυνομικοί και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων τα αναδρομικά, δηλαδή τα χρήματα που τους έχουν περικόψει και να η μισθοδοσία τους να πάει στην εποχή του Ιουλίου του 2012. Αυτό πότε έγινε? Αυτό, πότε βγήκε αυτή την απόφαση θα σας απαντήσω. Η απόφαση δε αυτή την έχουμε στα χέρια μας, πότε βγήκε, την έχουμε επιδώσει σε όλους τους αρμόδιους φορείς που είναι υπεύθυνοι να την παραλάβουν. Γι' αυτό ρωτάω, πότε έχει βγήκε. Επιδοθεί πότε στην βγήκε Βουλή αυτή των Ελλήνων. Η απόφαση, έχει σημασία. Έχει ένα δίμηνο, η τελευταία απόφαση, έχει ξαναβγεί και άλλη απόφαση. Ναι. Είναι πεντακάθαρη. Ξάστερη, δεν αφήνει κανένα ζήτημα παρερμηνίας. Έχει επιδοθεί και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και αφορά περικοπές που γίνανε σε εσάς. Βεβαίως, περικοπές που γίνανε σε εμάς καθόλου τη διάρκεια των μνημονίων από την προηγούμενη κυβέρνηση. Από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Ακριβώς. Ορίζει ότι αυτές ήταν αντισυνταγματικές οι περικοπές και ουσιαστικά διατάσσει να πάνε οι αποδοχές μας σε εποχές του Ιουλίου του 2012. Μάλιστα. Εδώ συμβαίνει το εξής παράδοξο. Μιλάμε για την ανώτατη δικαστική αρχή, για το Συμβούλιο της Επικρατείας και έχει συμβεί το εξής. Η προηγούμενη κυβέρνηση εφάρμοσε
την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά το ίμιση, δηλαδή είπε δεν έχω να σας δώσω τα οικονομικά, θα σας δώσω το 50%. Σταδιακά. Είχε πει σταδιακά. Υπάρχει διαφορά, σταδιακά. Το κατά η δε επόμενη κυβέρνηση που ήρθε, από την πρώτη μέρα που ανέλαβε τα ενία αυτής της χώρας, συνεχώς μας λέει ότι θα εφαρμόσει την απόφαση του ΣΤΕ, αλλά δεν βλέπουμε καμία εφαρμογή. Εγώ θέλω να ρωτήσω... Είναι εύκολο να λέγεται, αλλά όταν μιλάμε για μια απόφαση ανώτατης δικαστικής αρχής, είναι και θεσμικό ζήτημα πλέον. Και εμείς ως αστυνομικοί έχουμε διπλό ρόλο σε όλο αυτό. Αφενός, θα πρέπει να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, τις οικογένειές μας από την περαιτέρω εξαθλίωση, αλλά αφετέρου, ως αστυνομικοί, πρέπει να προστατεύσουμε και τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν οι κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή της χώρας και της τωρινής κυβέρνησης, αλλά και της προηγούμενης, γιατί εγώ δεν θέλω να πάρω κάποια θέση, και να τους επιδίδεται η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και να μην την εφαρμόζουν. Αυτά είναι παράδοξα πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα αναλύσει κάποιος, να μου επιτρέψετε, σοβαρός νους. Μάλιστα. Θα ήθελα να ρωτήσω, αν έχω την άδειά σας, τους εκπροσώπους των κομμάτων, εάν η απόφαση, γιατί αυτή τη στιγμή μας βλέπουν και πάρα πολλοί αστυνομικοί, εάν οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας γίνονται δεκτές, αποδεκτές και σεβαστές από τις κυβερνήσεις, όλες τις κυβερνήσεις που έχουν... Γιατί δεν γίνεται σεβαστή και η απόφαση που αφορά τους αστυνομικούς, ναι, και θα ήθελα να πάρω μια απάντηση σε αυτό. Ποια είναι αν η απόψη θέλουν, τους... Θα σας απαντήσουν αμέσως μετά το διάλειμμα, στο οποίο πηγαίνουμε τώρα. Σύντομο διάλειμμα, κυρίες και κύριοι.